Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Δυστυχώς, αυτή η συνάντηση γίνεται στη σκιά των τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στα Τέμπη, που θρηνήσαμε πάρα πολλά νέα παιδιά και συνανθρώπους μας με ένα βίαιο τρόπο, τραγικό τρόπο, σε ένα προδιαγεγραμμένο ένδυμα. Και το λέω αυτό διότι έχει ανοίξει τις προηγούμενες μέρες μία συζήτηση περί ευθυνών. Είναι η ατομική ευθύνη του σταθμάρχη και μόνο? Ήξερε το κράτος και δεν έκανε όσα θα έπρεπε για να μπορεί τα σύγχρονα μέσα να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο λάθος, να το διορθώσουν και να σωθούν αυτές οι ανθρώπινες ζωές? Τι ισχύει από όλα αυτά? Εγώ θα κάνω μια παράθεση γεγονότων, διότι προφανέστατα δεν πρέπει να σοφάσουμε για να μην ξανασυμβούν τέτοια εγκλήματα εις βάρος αθώων ανθρώπων, οι οποίοι ήθελαν να πάνε στα πανεπιστήμια τους, στις δουλειές τους, στις οικογένειές τους, και ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους από ένα μέσο μαζικής μεταφοράς που είναι το πιο ασφαλές μέσο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κάνουμε λοιπόν μια παράθεση των γεγονότων. Διότι ακούω σήμερα ότι θέλουμε να ελέγξουμε ευθύνες σε βάθος 15 ετών. Ας ελέγξουμε και 30 και 40 ετών. Γιατί όμως? Γιατί θέλουν να μάθουμε την αλήθεια, ή γιατί κάποιοι άλλοι πάλι είπαν ένα συγγνώμη για να αρχίσουν μετά να κάνουν διανομή και διασπορά ευθυνών για να βγάλουν από πάνω τους το φορτίο αυτού του τραγικού γεγονότος?